Έκτακτη κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλα συγκλήθηκε μετά τις 8 το απόγευμα του Σαββάτου για την έκδοση ψηφίσματος απόδοσης τιμών στο μακαριστό Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλα εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την εκτιμία του άξιου επιμενάρχη μας και τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του για την ανιδιοτελή προσφορά του με το τεράστιο και πολύπλευρο κοινωνικό, ποιμαντικό, εκκλησιαστικό και ιεραποστολικό έργο. Αποφασίζει, προτείνει η κυρία Δήμαρχος και εισηγείται, να κηρυχθεί ο Δήμος Καβάλας σε τριήμερο πένθος. 2. Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδια ακολουθία του και να καταθέσει στεφάνι στο σκήνομα του μακαριστού Μητροπολίτη. 3. Να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα. 4. Την ημέρα της εξόδου ακολουθίας να κλείσουν οι δημοτικές υπηρεσίες στις 10 το πρωί και μέχρι το πέρας του ωραρίου, προκειμένου να παρευρεθούν οι υπάλληλοι σε αυτήν. Και 5. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Πάης Ελλάδος, στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στους οικείους του και να δημοσιευθεί στο τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Συμφωνεί το σώμα με τα παραπάνω. Ομόφωνα επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το ανωτέρω ψήφισμα. Με βαθιά οδύνη και αληθινό πόνο ψυχής στεκόμαστε αυτή την ώρα ενώπιον της σύγκρισης για την κίνηση του μακαριστού κειμενάρχη μας, κ. Παποπλή. Δεν είναι απλά μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μόνο μια θλιβερή στιγμή. Είναι μια ώρα πένθους και μεγάλης λύπης για όλους τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας. Είναι η ίστατη στιγμή μιας μεγαλειώδους πορείας. Είναι η στιγμή που μας έρχεται από παλιά, τον Ιούνιο του 1974, όταν ο αείδημος Μητροπολίτης μας, σε ηλικία 35 ετών, ενθρονίστηκε στην Καβάλα. Μια στιγμή βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα της πίστης και της παράδοσης μας. Μια κορυφαία στιγμή, βγαλμένη ακριβώς από εκεί όπου γεννήθηκε πνευματικά, γαλουχήθηκε, ανατράφηκε και ανδρώθηκε ο μεγάλος αυτός εκκλησιαστικός άντρας, την απώλεια του οποίου θρυνούμε σήμερα, ο μακαριστός πνευμάρχης μας, κ. Προκόπιος. Εμφορούμενος από αρχές και αξίες αυθεντικές, τις οποίες υπηρέτησε με πίστη και ακρίβεια σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, ξεκινά σήμερα το ταξίδι του προς την αιωνιότητα, έχοντας επιτελέσει στο ακέραιο το αρχιερατικό του καθήκον και έχοντας καταστεί με την πλούσια αρχιερατική διακονία του ένα φωτεινό ορόσημο και γαλαμπρό σημείο αναφοράς στην ιστορία του τόπου μας και στη συνείδηση του καβαλιώτικου λαού. Η μέρα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη για όλους μας. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο Προκόπιος, υπηρέτησε το βαρύ αξίωμά του για πάνω από 4 δεκαετίες στην πόλη μας. Αλλά βέβαια προηγήθηκε όταν είχε κυριοδοληθεί, ήταν για πολύ περισσότερο καιρό ένας άξιος κειμενάρχης. Από το 1974 που ήρθε στην Καβάλα μέχρι σήμερα, πολλά πράγματα άλλαξαν στη χώρα μας και στην περιοχή. Οι νοοτροπίες στην κοινωνία άλλαξαν. Οι οικονομικές συνθήκες μεταβλήθηκαν. Νέα ήθη εισέβαλαν στη χώρα μας, απαιτώντας με τον τρόπο και τη δυναμική τους τη δική τους συμβολή στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του λαού μας. Ο Προκόπιος, όπως όλοι τον ξέρουμε, ουδέποτε απαρνήθηκε τον κοινωνικό ρόλο που επέβαλαν στην τοπική μας Εκκλησία οι περιστάσεις. Άλλοτε ως πνευματικός σταυρός που καθοδηγούσε το πίνιο, άλλοτε ως ηγέτης ενός λαού που παλεύει να μην χάσει την ταυτότητά του, πάντοτε βρισκόταν μπροστά, μαζί με τον λαό, κοντά στον λαό. Υπήρξε αυστηρός αλλά δίκαιος, μαχητικός αλλά ευγενής και προσιλής προς τους αδυνάτες. Οργανωτικός, μεθοδικός, αποτελεσματικός όταν έπρεπε να σχεδιάσει όσα ήταν απαραίτητα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εκκλησίας μας, των αιώνιων σκοπών της Εκκλησίας μας.
εκ μέρους της δημοτικής μας παράταξης εκφράζω την τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην Εκκλησία όσο και στους οικείους. Θα πω ότι όσες φορές είτε η Περιφέρεια, είτε η Νομαρχία, είτε ο Δήμος Καβάλας προσέτρεξαν στον Μητροπολίτη ακόμη και για θέματα που δεν ήταν αρμοδιότητα της δικής του αρμοδιότητας, ο Μητροπολίτης πάντα ήταν μπροστά, είτε ήταν διεκδικήσεις υπέρ της Καβάλας, είτε ήταν προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψουμε πλήγματα για την Καβάλα. Ταυτοχρόνως όλα αυτά τα χρόνια, μια σειρά από πράγματα που σήμερα τα θεωρούμε αυτονόητα, όπως το τραπέζι της αγάπης, όπως τα γεροκομεία, όπως όλα αυτά τα οποία δημιουργούν στα θέσεις της Μητροπόλεως, υλοποιήθηκαν. Ταυτοχρόνως όμως, την ίδια στιγμή, ο Προκόπιος ήταν ο άνθρωπος τον οποίο μπορούσες να τον πάρεις τηλέφωνο και να του μιλήσεις με τον οφειλόμενο σεβασμό, αλλά να του μιλήσεις και με μια ιδιαίτερη άνεση, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιζητούσε ούτε τους τύπους, ούτε τα προσχήματα, ούτε ποτέ επένδυε στο να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο προφίλ για τον εαυτό του. Σαν άνθρωπος που βρίσκομαι στα 49 μου χρόνια, δεν θυμάμαι άλλο δεσπότη στην πόλη της Καβάλας. Εκείνο το οποίο όμως μπορώ να πω ότι θα εξακολουθήσω να θυμάμαι είναι αυτή την αμεσότητα, την ειλικρίνεια του μακαριστού Προκοπίου, ο οποίος μέχρι και τον τελευταίο μήνα της ζωής του είχα την ευκαιρία να μιλήσω και να συμφάγω μαζί του στη λήξη αυτού του διαθρησκευτικού συνεδρίου που διοργανώθηκε στο συνεδριακό κέντρο στην Αγία Λιδία στους Φιλίππους, και πάντα εκείνο το οποίο ξεχώριζες ήταν η οργανωμένη σκέψη, η στόχευση, το ξεκάθαρο όραμα και η αποφασιστικότητα προκειμένου να πετύχει το έργο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως και ο Περιφερειάρχης, και εγώ δεν γνώρισα άλλο Μητροπολίτη στην Καβάλα. Μεγάλωσα μαζί του. Στην πορεία ήρθα σε επαφή μαζί του, συζήτησα μαζί του. Από αυτόν έγινα σοφότερος και το λέω με τα λόγω γνώσεως αυτό. Και όπως είπα και στο δελτίο τύπου που εξέδωσα το λίγο το συλληπιτήριο, θεωρώ ότι η απώλειά του είναι οδυνηρή απώλεια για τον τόπο, ιδίως αυτή τη στιγμή, διότι με την υφαλειότητά του, την οξυδέρκειά του, τη σοφία του, την εμπειρία του, εκτός από την παρουσία του ως θρησκευτικός ηγέτης που ήταν, νομίζω ότι είχε πολλά να πει, σε πολλά μας βοήθησε, σε πολλά μας συμπαραστάθηκε ως αρχές του τόπου και πάντα η γνώμη του ήταν σεβαστή όχι μόνο λόγω της θέσεώς του, αλλά λόγω της υπόστασής του και της σοφίας του, θα λέγαμε.